Εμείς γενικότερα δεν μπορούμε να κάνουμε Κάποια στιγμή ξεκινάνε όλα, να σας πω την αλήθεια. Νομίζουμε ότι έχει ρημάσει πλέον το πράγμα. Ήταν ιδέα καταρχήν της Διαμάντος Κρητικού με το ρόλο της Αντιδημάρχου Αμιντέου. Δηλαδή το στηρίζει το φεστιβάλ και ο Δήμος Αμιντέου και η Περιφέρεια και συμμετέχει και η Αμίντεο Νίνος. Η Αμίντεο Νίνος είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια, 16 στο Αμίντεο, είμαστε όλα τα εινοποιεία μαζί, κάνουμε συνολικά, κάνουμε δράσεις. Απλά αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε φέτος, το 2023, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να γίνεται και τα επόμενα χρόνια δηλαδή, να έτσι με τη δυναμική τη φετινή, με τους συντελεστές όλου του χώρου, από τους αμπελουργούς μέχρι και τους πολιτιστικούς ηθήνοντες για το πού θα πάμε το πράγμα και με την αμπελοκαλλιέργεια και με την ηνοποιία, αλλά κυρίως με το ξινόμαυρο που μας ενδιαφέρει εδώ στην περιοχή Αμιντέου. Ναι, έτσι είναι μια ποικιλία ιδιαίτερη. Καλλιεργείται στην Ελλάδα από πολλά χρόνια. Οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ στην περιοχή τη βρήκανε πριν 100 χρόνια την ποικιλία και τη συνεχίσανε. Οι ντόπιοι εδώ στην περιοχή συνεχίζουν να καλλιεργούν και σήμερα. Δίνει πολύ καλά κρασιά και πλέον ναι, μπορεί και φεύγει και έξω από τα σύνορα της χώρας, της Ευρώπης και στην Αμερική κάνει πωλήσεις πλέον. Τα εινοποιεία της περιοχής βρίσκονται παντού και πραγματικά γίνεται και μία δουλειά και πολύ καλύτερη πλέον στον πρωτογενή τομέα με το ξινόμαυρο, από την καλλιέργεια εμείς ως αγρότες πώς το καλλιεργούμε δηλαδή, από το πρόγραμμα τρίγου που επιλέγονται τα αγροτεμάχια που θα οδηγηθούν για κάθε κωδικό, από τα αφρόδια, από τα ήρεμα κρασιά, τα παλαιωμένα κρασιά. Αυτή η επιλογή γίνεται ανάλογα τη χρονιά και ανάλογα την πρόοδο της ορίμασης των αγροτεμαχίων, επιλέγονται από τους συνολόγους δηλαδή των ηνοποιείων. Εμείς αυτό κάνουμε, ολοκληρωμένη διαχείριση κυριολεκτικά δηλαδή. Οπότε από το χωράφι ξέρουμε τι κωδικό θα βγάλουμε, γίνεται σωστά η εινοποίηση και τα κρασιά ναι, μπορούν να δίνουν πολύ ωραία χαρακτηριστικά αυτά που γευτήκατε και όλοι εσείς τις προηγούμενες σήμερα και εχθές που είχαμε τη γευσιγνωσία.